ήταν γουστόζα και αυτή ήταν πολύ ωραία γυναίκα. Δεν το συζητάμε. Εδώ είναι 84 χρονών και να το πούμε στους τηλεθεατές ότι χθες τη θαυμάζαμε όλοι και πήγαμε κοντά της και μας έκανε αγκαλιές. Έμεινε μέχρι στο τέλος την εκδήλωση. Σε όλη την εκδήλωση. Ενώ πολλοί έφυγαν. Με το τέλος, βέβαια. Πολλοί έφυγαν. Έτσι, μπράβο. Και μπορώ να σου πω ότι με ειλικρίνεια μιλάει. Είμαι πολύ, πολύ ανοιχτή σε ό,τι τη ρώτησα. Και ορεξάτη. Και μου λέει και για την. Για το. Κοίτα, να είσαι τώρα που κόλλησα. Πάντως, Σπύρο, θα μου επιτρέψεις να, επειδή έχω δει τη συνέντευξη που έκανε ο Σπύρος, ειλικρινά ο Σπύρος έσκαβε βήμα-βήμα στην ψυχή της Μέρης Χρονοπούλου. Του απαντούσε και πήγαινε παρακάτω την ίδια ερώτηση να ακούσει κάτι. Συνδυάσα εγώ τον Σπύρο. Μου λέει, είσαι πολύ καλή, προτιμώ τον Σπύρο. Είναι πολύ πιο ευγενικός για να καταλάβεις πόσο θεά είναι. Μου λέει, έχασα, μου λέει, πέρσι τη μητέρα μου και της λέω, εσείς της λέω, ποια είναι η σχέση με το θάνατο. Μου λέει, δεν το φοβάμαι πια. Λοιπόν, μου έχει πει πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να τη δούμε, να την απολαύσουμε και αμέσως μετά, Σπύρο, έχω κάτι να σου πω. Να το δούμε παρακάτω. Κύριε Χρονοπούλου, τι κάνετε, σας βλέπω ακμαία, σας βλέπουμε ωραία. Ακμαία, 83 ετών δεν γίνεται. Είστε πάντως εδώ, σε αυτά τα 21 χρόνια για το χαμόγελο του παιδιού. Το έλειψα να μην είμαι. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει γίνει στην Ελλάδα και είναι τιμή μου που είμαι απόψε εδώ. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό που μάθαμε, ότι δώσατε το σπίτι σας, προσφέρετε το σπίτι σας για το χαμόγελο του παιδιού. Το σπίτι μου τα πάντα. Το κτήμα μου, τα σπίτια μου, τις συλλογές μου, ό,τι έχω, όλα, απογυμνώθηκα τελείως. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Γιατί βρίσκω ό,τι πιο γελίο στις διαθήκες. Δηλαδή είναι φιλανθρωπία, μα βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα. Ότι έχεις αφήσει λεφτά πίσω σου, όχι. Τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να δώσετε τα πάντα στο χαμόγελο. Μπήκα πριν από δύο μήνες στα 84. Εγώ είμαι από χρόνια φίλη του χαμόγελου του παιδιού. Είχα 84 και σκέφτηκα τι το κάνω. Ένα στέμμα τα κτήμα. Με το καροτσάκι θα γυρίζω ανάμεσα σε 200 ελιές στα χώματα. Έχω ένα σπίτι στην Αθήνα που δεν πατάω ποτέ. Το μόνο που όσο ζω, πώς θα ζήσω ακόμη, να με βγάλω από το σπιτάκι μου που μένω εδώ πέρα, στο κτήμα μου μέσα. Αν και ο κύριος Γιαννόπουλος λέει ότι αυτό το σπίτι δεν το μεταχειριστεί ποτέ για το τίποτα άλλο λόγο, θέλει να μείνει το σπίτι όπως είναι, το σπίτι της Μέρης. Όπως το είχε κάνει με τη δική της προσωπικότητα και το... δεν θέλει να το χαλάσει αυτό το σπίτι. Αλλά έχει πολύ χώρο και θα αρχίσουμε τώρα από τη Μούπε να κάνουμε δραστηριότητες, κοτόπουλα, φυτέματα, έχουμε μπουστάνια. Θα... Η χαρά μου να δω τα πρώτα παιδάκια είναι ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Η χαρά μου να δω τα πρώτα παιδάκια να μπαίνουν στο κτήμα. Θα θέλατε να έχετε και σε ένα δικό σας παιδί, να το μεγαλώσετε, να το έχετε εκεί δίπλα σας. Δεν, τη λέξη δικό μου δεν θεώρησα ποτέ για τα παιδιά, δεν είπα ποτέ για παιδί. Για μένα, δικά μου είναι όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν έκανα παιδιά, γιατί όντας παιδί χωρισμένων γονιών και άσχημα χωρισμένων, ποτέ κανένας από τους συντρόφους στη ζωή μου δεν μου έδινε την σιγουριά ότι θα ήταν καλός πατέρας, καλός γονιός. Και έτσι δεν έκανα παιδιά. Στο ζητούσατε εσείς, θέλατε παιδί? Ήθελα παιδί, αλλά με κατάλληλο πατέρα μου. Από όλες τις απόψεις. Εγώ είχα μια περίεργη δουλειά. Ποτέ δούλευα, ποτέ δεν δούλευα. Ή έλειπε όλη την ημέρα. Να είχα έναν πατέρα που άμα δεν δούλευα, να είχε να ταΐσει το παιδί και να το φροντίσει. Ή όταν δούλευα όλη ημέρα, να είναι κοντά του. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή. Εσείς ευθύνη δεν είχατε σε αυτό, ως προς την επιλογή των ανθρώπων που είχατε δίπλα σας? Ναι, κατά μια άποψη, ναι. Μ' αρέσανε. Οι περισσότεροι άντρες που μου αρέσαν δεν ήταν, θα έλεγα, το ό,τι πιο τέλειο υπήρχε. Πέστε με λίγο φτηνή, μου αρέσαν οι όμορφοι. Οι όμορφοι δεν ήταν πάντα και καλύτεροι. Τώρα τι σας αρέσει, τι σας γεμίζει? Η ηρεμία μου. Την έχετε? Α,
που έδειτε. Την διεκδικήσατε πολύ. Ναι, ναι, πολύ. Η ηρεμία μου και είχα μια κυρία 15 χρόνια Γεωργιανή κοντά μου. Έφυγε επίσης η Γεωργία, δεν άντεξε μακριά μου και ξαναγύρισε προχθές. Και έχω τη φίλη μου πάλι κοντά μου, σαν σύντροφό μου. Τα βιβλία μου. Το θέατρο σας λείπει, ο κινηματογράφος. Θεός φυλάξει. Το θέατρο καθόλου. Έπλητα πάντα στο θέατρο. Ήμουν σαν το χόρνο. Πρόβες, γενική δοκιμή, 20 μέρες παράσταση και μετά με αυτοκτονήσουμε. Δεν είμαι γι' αυτό, αλλά μια ταινία ίσως να έκανα. Τα θέλατε, έχετε κάποια πικρία. Από πού, γιατί. Από όσα έχετε ζήσει, αν σας έχει μείνει κάποιο αποθυμένο. Όχι. Ίσα που βρίσκω ότι είμαι τυχερή. Άνθρωποι με περισσότερα προσόντα από μένα, πιο όμορφοι, πιο ταλαντούχοι, δεν είχαν κάνει αυτά τα λίγα που έκανα εγώ. Δεν νομίζω ότι έκανα λίγα. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ πιο πρικισμένοι από μένα που δεν τα χαρήκα αυτά. Η καθημερινότητά σας πώς είναι σήμερα, τι κάνετε. Κοιμάμαι, διαβάζω. Τηλεόραση βλέπετε, εκπομπές. Πώς. Τι παρακολουθείτε. Μανιωδώ στα δελτία ειδήσεων. Πώς σας φαίνεται η σημερινή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί. Μου τζώνω την τηλεόραση. Έχετε και κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Γενικώς. Γενικώς. Κανένα συγκεκριμένο. Κανένα συγκεκριμένο. Έχω περάσει την ηλικία της πολιτικής μανίας. Θα το αναμετήσουμε τον ήλιο σίγουρα νέα. Με τον Αντρέα και τον Πασόκ, όλα αυτά τα φάγαμε στη μάπα. Είδαμε τα αποτελέσματα. Είμαι απολιτικ, τελείως απολιτική. Και όταν τελειώσω το δελτίο μου τζώνω απλά τηλεόραση. Πηγαίνετε καθόλου, πηγαίνετε πουθενά. Πηγαίνω. Στο Ηρώδιο με έχει κάτι καλό. Στο Μέγαρο Μουσική σε με έχει κάτι καλό. Του αγοριού απέναντι. Πείτε του πως το θέλω. Από τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε παίξει μαζί, τους άλλους ηθοποιούς, συναντάτε κάποιον από αυτούς. Δεν έκανα παρέα με ηθοποιούς. Ποτέ. Οι ηθοποιοί που έκανα παρέα ήταν πριν γίνω ηθοποιός, ο Μινωτής και ο Δημήτρης Μιράτ. Παρέα εκείνη Χαζηδάκης, Ψαρούχης. Από αυτούς έπαιρνα, μορφωνόμουν, μάθαινα. Αλλά να βγω εγώ με θέατρο παρέα. Είτε να παίξουμε χαρτιά που δεν ξέρω. Είτε να πάρουμε ναρκωτικά που δεν έχω πάρει. Είτε να βαζευτούμε να φάμε και να λέμε εγώ τότε είχα επιτυχία και το έπαιξα το έργο και έκανα πιο πολλά. Τον εγωισμό των ηθοποιών δεν τον είχα. Δεν ήμουν των ηθοποιών, δεν έκανα πάρα πολύ. Ελάχιστος φίλος ηθοποιούς, εκτός βέβαια να τον Κούρκουλο που είμαστε μεγαλωμένοι μαζί. 52 χρόνια φίλοι τον πέθανε. Η υγεία σας σήμερα πώς είναι. Χάλια. Χάλια. Πέρσι έχασα και τη μητέρα μου, 107 ετών περί καλών. Έμεινα ολομόναχη. Ο θάνατος σας φοβίζει. Διόλου. Τον περιμένω με μια περιέργεια, θα σου πω ότι θα είναι μετά θα βρω εκεί. Έχετε περιέργεια για το θάνατο. Τι θα βρω μετά. Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο δηλαδή. Πιστεύω στη μετεσάρκωση, αλλά αυτό δεν το καταλάβουμε όταν θα ξανάρθουμε. Αλλά δεν φοβάμαι. Αν το πάρουμε από την άλλη μεριά και δεν πιστεύω στη μετεσάρκωση, είναι σαν ένα ραδιόφωνο, τραβάς την πρίζα, σταματάει. Ένας ωραίος ύπνος είναι ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μη φοβάσαι το θάνατο. Είσαι νέος βέβαια. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά κι εσύ. Να είναι καλά και το χαμόγελο του παιδιού. Δεν με νοιάζει, δεν ρωτάω, η ζωή τι θα μου θέλει.